έδωσε στη δημόσια ζωή την αίσθηση του μέτρου και δίδαξε την προσήλωση και την αιμονή στο αποτέλεσμα. Ο Ξενοφών Ζολώτας θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ωστόσο, παρέμεινε απλός. Ήταν πάντοτε πράος και αγαπητός στους συνεργάτες του. Ακόμη και τις ημέρες της πρωθυπουργίας του, δεχόταν μία και μόνη προσφώνηση, ως απολύτως φυσιολογική. Κύριε καθηγητά. Άνθρωπος των κρίσιμων περιστάσεων, διακρίθηκε από βαθύτατα πολιτικά χαρίσματα, πλην ενός, το επαγγελματία της πολιτικής. Λάτρεψε όσο ελάχιστη την ελληνική γλώσσα. Έχουν μείνει στην ιστορία οι δύο μνημειώδεις ομιλίες του με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα αγγλικά. Κύριε, it is Zeus anathema on our epoch and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize between the skilla of numismatic plethora and the charybdis of economic anemia. I apologize for having tyrannized you with my Hellenic phraseology. Ο Ξενοφών Ζολώτας καταχειροκροτήθηκε από το ακροατήριό του που αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση του προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής. Πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε να παραμείνει η ελληνική γλώσσα και όχι άλλες, αυτό το βλέπω δύσκολο. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου του 1904. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και το Παρίσι και οικονομικά στη Λειψία. Το 1928, σε ηλικία 24 ετών, ξεκινά την ακαδημαϊκή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία διήρκησε μέχρι το 1968. Κατέλαβε κορυφαίες θέσεις σε ελληνικούς και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και αναδείχθηκε σε κατευθυντήριο νου της ελληνικής οικονομίας. Διασφάλισε τη σταθερότητα της δραχμής σε περιόδους νομισματικών κρίσεων και ήταν μέλος του Διεθνούς Επιτροπής των Τεσσάρων Σοφών για τη συγκρότηση του ΟΟΣΑ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατο του Ξενοφώντα Ζολώτα, επισημένοντας ότι προσέφερε συνεχείς υπηρεσίες στον τόπο ως διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ως πρωθυπουργός, αλλά και σε κάθε πεδίο που εζητήθη η συνδρομή του. Υπήρξε ένας εκ των πλέον επιφανών Ελλήνων της εποχής του. Τη σύζυγό του συλληπούμε θερμώς. Ο Ξενοφών Ζολώτας διατέλεσε υπηρεσιακός Υπουργός Συντονισμού το 1952 και Υπουργός Συντονισμού το 1974 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Από τις 23 Νοεμβρίου του 1989 έως τις 12 Φεβρουαρίου του 1990 διατέλεσε Πρωθυπουργός στην Οικουμενική Κυβέρνηση. Υπήρχε μια συμφωνία και μια συνεργασία πραγματική και το αποτέλεσμα ήταν ότι κατορθώσαμε να υπερνικήσουμε όλη αυτή την κατάσταση και να φτάσουμε στις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, σε γραπτή δήλωσή του, τονίζει ότι ο Ξενοφών Ζολώτας με συνέπεια και επιμονή συμμετείχε ενεργά για πολλές δεκαετίες στην κοπιώδη προσπάθεια των Ελλήνων για δημοκρατία και προκοπή. Και προσθέτει ότι το όραμά του για μια ισχυρή Ελλάδα, η ετοιμότητα και η εργατικότητά του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις γενιές του μέλλοντος. Υπήρξε άνθρωπος με βαθιά κατάρτιση, ευρηματικός, με κοινωνική ευαισθησία. Σύσσωμη αντιπολίτευση αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά του εκλειπώντος. Μια μεγάλη φυσιογνωμία του οικονομικού χώρου, αλλά που επηρέασε και πολιτικά την χώρα μας, αρκετές γενιές θα έλεγα. Ο Ξενοφών Ζολώτας είχε συγγράψει και δημοσιεύσει πλήθος έργων. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκείνη η περίοδος που ξεκίνησε η συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού στην Ελλάδα. Η βαθύτερη πεποίθησή του, που διατύπωνε από το 1940, εξαιρετικά απλή και διαχρονική. Μόνο σε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό καθεστώς μπορούμε να επιτύχουμε τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, η οποία βασίζεται στη μεγιστοποίηση του εθνικού προϊόντος και στην αριστοποίηση της διανομής.